Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Γκογκάκης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ελληνικό βίντεο για την έκδοση Studio One Version 3 της Personus. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε κάποιες βασικές λειτουργίες από το MyTie, το οποίο όπως το βλέπουμε εδώ μας θυμίζει πάρα πολύ το Presence XT, αλλά έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει με μια φοβερή μηχανή, με φοβερά ποιοτικά samples και με μια μοναδική λειτουργία η οποία κάνει upscaling την ποιότητα των samples. Το MyTie έρχεται να συμπληρώσει την οικογένεια των software instruments της Personus, το οποίο συνοδεύει το μονοφωνικό Mojito, και το MyTie, όπως είπαμε, είναι ένα πολυφωνικό synthesizer, ενώ το Mojito είναι ένα μονοφωνικό synthesizer. Να δούμε λίγο λοιπόν το MyTie. Όπως βλέπετε εδώ, έχει δύο oscillators, έχει το φίλτρο, το οποίο ανάλογα μπορεί να γίνει soft ή όχι, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του, να βάσετε λίγο drive, να αλλάξετε εδώ το resonance, τα punch, velocities. Έχει τρία envelopes με attack, delay, decay, ενώ τα άλλα δύο έχουν και delay σε διαφορετική, με λίγο περισσότερες ρυθμίσεις. Δύο διαφορετικά LFO, τα οποία όμως, κάτι που δεν αναφέραμε και στο φίλτρο, το φίλτρο έχει και κάποιες περισσότερες ρυθμίσεις, τα οποία θα τα βρείτε σε πιο ακριβά αναλογικά hardware synthesizers, και ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του Mojito είναι το character, το οποίο όταν το ενεργοποιήσουμε και ακούσουμε το MIDI που έχουμε εδώ πέρα αριστερά, ανάλογα με το amount, το ποσοστό του χαρακτήρα που μπορούμε να εφαρμόσουμε πάνω στον ήχο μας, θα δούμε πως αυτό αλλάζει και παραμετροποιεί τον ήδη υπάρχον ήχο και δίνει ένα μοναδικό χαρακτήρα ανάλογα με τις διαφορετικές ποικιλίες εδώ χαρακτήρα που υπάρχουν, και πως αυτό διαμορφώνει τον ήχο. Εδώ είναι το πανάρισμα left right, και έτσι λοιπόν διαμορφώνουμε τον ήχο μας ανάλογα, όμορφα και ωραία. Όπως είπαμε, ο oscillators εδώ είναι τα sawtooth, τα sine, τα square waves, κλασικά oscillators, τα οποία όμως μπορούν να παραμετροποιηθούν διαφορετικά. Εδώ δίνουμε ένα spread επί της 100, ενώ εδώ το συγχρονίζουμε ανάλογα με το tempo του κομματιού. Και εδώ μπορούμε να δούμε το volume του instrument γενικά, το velocity του, κλασικές ρυθμίσεις, και εδώ είναι ένα πολύ όμορφο, όπως και στο presence, πολύ όμορφα τοποθετημένα τα reverbs, τα delay, το modulation, στο οποίο το ενεργοποιούμε και έχει chorus, phaser, flanger, αλλάζει σε μονοφωνικό ή πολυφωνικό. Υπάρχει ένα δεύτερο panel όπως και στο presence XT, με το gator, το οποίο μπορεί να αλλάξει, έχει διάφορα presets, το οποίο πάλι αλλάζει σε στέρεο ή μόνο. Το πάνω βλέπετε είναι το στέρεο, το κάτω είναι το μόνο, ενώ αν το αλλάξουμε έχει ενιαία τοποθέτηση. Το κλείνουμε. Το EQ, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και χαρακτηριστικό, έχει πάρα πολύ ιδιαίτερη χρειά και δίνει ένα πολύ όμορφο ήχο. Το distortion, το οποίο θυμίζει πάρα πολύ τις Personus, το Red Light Distortion, με τα ίδια presets ονομαστικά και έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Και το Auto Pan, που χαρακτηρίζει εδώ βλέπετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με το timing και sync. Στα modulation τώρα μπορούμε να αναθέσουμε, βλέπετε εδώ, τις ρυθμίσεις με κάποιο hardware, αν υπάρχει MIDI hardware, αν έχουμε, να το αναθέσουμε και να δώσουμε ανάλογα δύο panel μέχρι και 16 control, και από εδώ είναι το κλαβιέ μας. Κάτι που δεν που άφησαμε για το τέλος είναι το μοναδικό, ένα από τα πολύ όμορφα χαρακτηριστικά είναι το upscaling quality εδώ πέρα βλέπετε, όπου ανάλογα το πόσο σύγχρονο είναι το μηχάνημά μας και πόσο δυνατό, μπορούμε να δώσουμε από 80s, δηλαδή να έχει μια πιο έτσι βρώμικη χρειά ο ήχος, ας πούμε, λίγο πιο αναλογική, μέχρι supreme, όπου εδώ ο επεξεργαστής δουλεύει μέχρι και το 95%,
και να δώσουμε μια πάρα πολύ να εκμεταλλευτούμε την μηχανή του Muay Thai και τα samples στο μέγιστο, ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Βέβαια, φυσικά θα δείτε εδώ το performance του υπολογιστή σας να είναι στα κόκκινα, αν είναι λίγο πιο παλιό μηχάνημα, ενώ αν είναι πάρα πολύ δυνατό και σύγχρονο, ο υπολογιστής δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Φυσικά, ανάλογα και μετά εδώ, μπορούμε στο κλασικό panel του Studio One, που όλοι γνωρίζετε ή αν δεν γνωρίζετε, από εδώ μπορείτε να κάνετε enable ή disable το software. Εδώ είναι το bypass. Σε αυτό το φακελάκι, το αρχείο, μπορείτε να κάνετε store τα presets σας ή τα instrument plus effects presets, τα οποία μπορείτε να φτιάξετε. Από εδώ, που είναι το default drop-down menu, να σηκώσετε τα ήδη υπάρχοντα presets με ήχους. Βλέπετε εδώ είναι pad leads, effects, drum loops, πολυφωνικά, strings. Το MyTie έχει φοβερά pads, φοβερά strings, φοβερά πολυφωνικά, γιατί είναι ένα πολυφωνικό synthesizer. Έχει πάρα πολύ όμορφα bells. Και ανάλογα ό,τι μπορούμε να δούμε λίγο, αν αλλάξουμε σε ένα dark pad, βλέπετε ότι εδώ είναι στο normal. Βλέπετε ότι παραμένει στο normal, ενώ αν αλλάξουμε σε strings θα δείτε ότι αλλάζει εδώ δεξιά το quality. Ανάλογα λοιπόν με το, βλέπετε ότι τα strings παραμένουν σε supreme, ενώ αν αλλάξουμε ένα άλλο template βλέπετε ότι εδώ γυρνάει σε 80s στα temp pulse phasing. Ανάλογα λοιπόν το template που σηκώνουμε κάθε φορά έχει και το δικό του χαρακτήρα. Ενώ αυτό, βλέπετε εδώ, πήγαμε στα effects, firewire, drop C. Ενώ αν πάρουμε σε ένα firewire, πάει σε high. Αν αλλάξουμε ένα εφέ, πάει σε normal. Οπότε, ανάλογα με το, και φυσικά ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται διάφορα, έχει άλλο LFO ανοιχτό, άλλο LFO κλειστό, αλλάζει ο χαρακτήρας. Αυτό είναι αυτονόητο, αλλάζουν οι φωνές. Τα voices φτάνουν μέχρι 32. Ενώ φυσικά μπορείτε να δώσετε και τις δικές σας συντολές, 5, 32, ενώ το default είναι 8. Φυσικά αυτό δεν λέει κάτι, ότι μπορείτε εσείς να πιέσετε τη μηχανή του MyTie στο Supreme, ανάλογα φυσικά με τις δυνατότητες του υπολογιστές σας, όπως είπαμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από default επιλογή πώς ακούγεται αυτό το MIDI που έχουμε επιλέξει. Να πούμε ότι το Studio One έρχεται με μια τεράστια συλλογή από loops, αρχεία όλων των ειδών, drum loops, midi loops, τα οποία μπορείτε να συνοδεύσετε και να δημιουργήσετε τις δικές σας μουσικές. Φυσικά μπορείτε να επισκεφτείτε και το PreSonus Shop στο presonus.com shop και να αγοράσετε με πάρα πολύ μικρό κόστος επιπλέον μπάνκες με ήχους, midi samples, οτιδήποτε, και να δημιουργήσετε έτσι επιπλέον ήχους, επιπλέον τραγούδια, επιπλέον συλλογή. Αυτό το sample είναι από το PreSonus Studio One Version 3 Professional, το οποίο μόλις αν αγοράσετε το Professional Pack σας έχει μέσα διάφορα έτοιμα MIDI packs, τα οποία ένα από αυτά τα packs είναι και αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα, και να δούμε πώς ακούγεται λοιπόν με το MyTie. Ένα απλό loop είναι. Πάμε λίγο να παίξουμε λοιπόν, να το βάλουμε σε λούπα. Πάμε εδώ κάτω αριστερά, κάτω δεξιά, ή με το δεξί backslash και το ενεργοποιούμε σε loop. Βλέπετε, μπήκε σε loop. Να ακούσουμε λίγο πώς ακούγεται πειράζοντας λίγο το χαρακτήρα. Αρχικά βλέπουμε ότι εδώ το quality μας δεξιά είναι σε normal. Έχει 6 voices, οπότε θα αρχίσουμε λίγο να πειράζουμε το quality, τα voices και το χαρακτήρα, για να δούμε λίγο τις διαφορές. Thank you.
είδατε λοιπόν πώς μπορούμε να παραμετροποιήσουμε τον ήχο μας εύκολα και γρήγορα με κάποιες απλές ρυθμίσεις, παίζοντας λίγο με το character, δουλεύοντας λίγο με τα καινούργια φίλτρα, με το LP 24dB, πάρα πολύ ιδιαίτερο φίλτρο, δουλεύοντας λίγο μόνο με το cutoff, λίγο punch, λίγο το velocity αλλαγή, δουλεύοντας στη normal ποιότητα, χωρίς να επηρεάσουμε καθόλου το engine του, μόνο παραμετροποιώντας λίγο τους ήχους, το ποσοστό του ήχου και λίγο με το πανάρισμα δουλεύοντας αριστερά και δεξιά. Βλέπετε λοιπόν τις επιλογές και τις δυνατότητες. Πάμε λίγο να ακούσουμε τα εφέ, πώς αυτά δουλεύουν. Κλείνουμε delay να ακούσουμε μόνο το reverb. Πολύ ωραίο. Πάμε να ακούσουμε το delay. Είναι πάρα πολύ όμορφο το delay. Πάρα πολύ όμορφο το delay. Να δούμε λίγο τα modulations. Πάμε λίγο με το chorus. Κάνουμε λίγο το speed up. Λίγο το depth. Λίγο με το φλάντζερ. Με το φλάντζερ βλέπετε ότι μπορούμε να το κάνουμε είτε ελεύθερα επί της 100, είτε σε sync με το timing, βλέπετε εδώ. Και το phaser επίσης μπορούμε να το φέρουμε στο χρόνο. Πειράξουμε λίγο το shift εδώ συχνοτικά. Πάρα πολύ ωραία τα modulations. Πάμε λίγο να ακούσουμε και το gate. Να πάρουμε ένα έτοιμο preset, να δούμε λίγο. Πολύ όμορφο το gator, μπορούμε να ακούτε πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τον ήχο μας. Το EQ από την άλλη είναι επίσης lead και bass, μπορούμε, δηλαδή διαφορετικές συχνότητες. Διαφορετικό φάσμα συχνοτήτων σε κάθε preset, το lead και το bass. Μάλλον στο distortion, να δώσουμε λίγο soft tube distortion, να δούμε λίγο τη διαφορά στο 35%. Wow, το χαμηλώσουμε λίγο. Αρκετά δυνατό το distortion. Δίνει ένα πάρα πολύ, πολύ ιδιαίτερο ήχο, ειδικά στις παραγωγές. Πλέον είναι ένα απόσπαστο κομμάτι των παραγωγών. Πάρα πολύ όμορφο distortion και πολύ χαρακτηριστικό. Και το auto-pan. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα χαρακτηριστικά. Τα oscillators εδώ μπορούν να αλλάξουν.
Έχουμε κλείσει τον ένα oscillator, πατώντας το sync μπορούμε να ενεργοποιήσουμε μόνο ένα μέρος του πρώτου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα φίλτρα στο spread, το semitones, κάνουμε ένα fine tuning μόνο και να δούμε λίγο. Βλέπετε λοιπόν τη δυνατότητα των filtering και των oscillators, είδαμε τη δυνατότητα των LFOs, δούμε λίγο, είδαμε τα εφέ μας, τα envelopes, ακούσαμε λίγο τα presets, πήραμε μια γεύση από το MyTai. Για περισσότερα μπορείτε να δουλέψετε το MyTai, πιστεύω οι φίλοι των ηλεκτρονικών, της ηλεκτρονικής μουσικής θα βρουν πάρα πολύ δυνατό το συγκεκριμένο εργαλείο. Δεν έχει κάτι να ζηλέψει από third party instruments. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή εξέλιξη στο χώρο αυτό. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ενσωματωμένο στην έκδοση Studio One Version 3 Professional. Έχει τεράστια επιλογή από μπάνκες. Συνεχώς εξελίσσεται, θα βρείτε πολλά πράγματα στο Prison Shop για να αναβαθμίσετε τα presets. Και πιστεύω ότι μπορείτε να δημιουργήσετε πάρα πολύ όμορφα ηχητικά αποτελέσματα. Πήρατε μια γεύση από τους ήχους. Αυτά από μένα, περισσότερα σε επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ.